Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντο αντιδρώντα τη συνεχιζόμενη λειτουργία των λατομείων του Αράξου, απέστειλε η Οικολογική Κίνηση Πάτρα. Ζητά από το Υπουργείο να προχωρήσει στην εξέβρεση άλλων περιοχών λατομική δραστηριότητα στον Ομό. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρα δεν λέει κλείστε τα σε ένα λεπτό. Λέει. Φτιάχτε μια εναλλακτική και σε ένα διάστημα ενό-ενάμιση χρόνου να μεταφερθούν, έστω και αν έχουν ένα προσωρινό κόστο, οι εταιρείε αυτέ. Δεν μπορεί να κατεδαφιστούν τα μαύρα βουνά, διότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού μα πάρκου. Είπαμε ότι κρατάμε μερικά εθνικά πάρκα ω στολίδια, ω α πούμε ο κήπο τη Πελοπονίσου. Η περιοχή τη Τροφιλιά διαθέτει ένα απίστευτο φυσικό κάλο που αντίστοιχο του δεν υπάρχει στη δική Ελλάδα. Ουσιαστικά με τη συνέχιση λειτουργία των λατομείων γκρεμίζονται και τα μαύρα βουνά που βρίσκονται στην περιοχή. Η μοναδικότητα της τροφιλιάς είναι ότι ξεκινάμε από μια ε, υπέροχη κολυμβητική παραλία, προχωράμε σε μεγάλο πλάτος αμοθινών, προχωράμε σε ένα παραθαλάσσιο δάσος μοναδικό κουκουναριάς και βελανιδιάς, προχωράμε σε υγρολίβαδα και προχωράμε σε ένα μικρό βουνό. Δηλαδή τέτοια ποικιλότητα το δεν τη βρίσκεις. Και πάμε να κατεδαφίσουμε τα μαύρα βουνά όπου υπάρχουν οι δι... μορφές προστατευόμενης ζωής. Μέχρι σήμερα η πολιτεία αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τη λογική των παρατάσεων καθώς τα λατομεία στην περιοχή έπρεπε να είχαν κλείσει εδώ και χρόνια. Συνεχίζουν τη λειτουργία τους απρόσκοπτα με αλλεπάλλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Το 9 που έγινε η πρώτη κοινή υπουργική απόβαση που καθόρισε το καθεστώς Τη προστατευόμενη περιοχή Ραμσάρ Στροφιλιά Σκοτυχίου, στην οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα βουνά όπου είναι τα λατομεία, το 9 είπε προσωρινό καθεστώ μέχρι το 11, ώστε στο ε, 11 να κλείσουν τα λατομεία, δηλαδή να μην κλείσουν απότομα. Το 11 δόθηκε παράταση μέχρι το 14 και το 14. Πιο γαλαντόμα παράταση εξαετή μέχρι το 20. Το 20 δεν μπήκαν καν στον κόπο να κάνουν νομοθετική διάταξη με ερμηνεία ότι αφού δεν τέλειωσε το ΕΦΑ, το ΕΦΚΑ, ε, κρατάμε και τα λατομεία για να τροφοδοτούμε τα έργα και πήγε μέχρι το 23. Και τώρα πλέον ε, με μια δυσνόητη για οποιονδήποτε δεν τα καταλαβαίνει τροπολογία, το τεντώνουν μέχρι το τέλο του 2025.